Ως θετική, περιέγραψε την εξέλιξη με το κλείσιμο της αξιολόγησης και τα όσα περιλαμβάνονται στην όλη συμφωνία, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης. 2015 είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη. Είναι μια θετική εξέλιξη η οποία ήδη αποτυπώνεται στην εικόνα που σχηματίζεται στις διεθνείς αγορές για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αποτυπώνεται στις δηλώσεις όλων των Ευρωπαίων αξιωματούχων σε σχέση με τις προοπτικές που ανοίγονται μετά από αυτή την συμφωνία. Ο κύριος Χαρίτσης στάθηκε ιδιαίτερα στη λέξη σταθερότητα. Ένα από τα σημεία πάντως έχουν να κάνουν με την αντανάκλαση της όλης κατάστασης στην πραγματική οικονομία. Το βασικό ζητούμενο, το βασικό στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι το πώς αυτή η δημοσιονομική και μακροοικονομική σταθερότητα θα περάσει στην πραγματική οικονομία. Γιατί βεβαίως δεν παραγνωρίζουμε ποτέ ότι τα πράγματα για την πλειονότητα των συμπολιτών μας, για την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, παραμένουν πάρα πολύ δύσκολα. Άρα πρέπει να δούμε πώς σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα έτσι ώστε αυτή η ονομαστική μεγέθυνση να μετατραπεί σε πραγματική ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση σημαντικές είναι οι απόψεις των τοπικών κοινωνιών. Η κυβέρνηση τρέχει την υλοποίηση των περιφερειακών αναπτυξιακών συνεδρίων. Τριών περιφερειακών αναπτυξιακών συνεδρίων έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια ανοιχτή συζήτηση, έναν διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, με τους τοπικούς φορείς, γιατί σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρός ολοκληρωμένος αναπτυξιακός σχεδιασμός, ερήμη της ίδιας κοινωνίας η οποία θα κληθεί σε τελευταία ανάλυση και να τον υλοποιήσει. Ο κ. Χαρίτσης παράλληλα σημείωσε πως όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς πόρους έχουν ενεργοποιηθεί τα δύο τελευταία χρόνια περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Η προσπάθεια που έγινε τα δύο τελευταία χρόνια για την ενεργοποίηση των κοινοτικών πόρων, περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ενεργοποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια σε αυτή την κατεύθυνση από όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια και βεβαίως αυτή την προσπάθεια την συνδυάζουμε με παρεμβάσεις και στο θεσμικό πεδίο.